Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γονεϊκής σχέσης. Mm-hmm. Αυτό που αφορά στη σχέση που έχουμε με τα παιδιά μας, κατά πόσο μπορεί αυτή να είναι φιλική. Και κατά πόσο δεν γίνεται να είναι φιλική. Ένα τεράστιο θέμα. Χρόνια ακούω αυτή τη συζήτηση, αυτό το debate, αν οι γονείς μπορεί να είναι φίλοι με τα παιδιά τους. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που το θέτουν με θετική διάθεση, δηλαδή ναι, είμαι φίλη με τα παιδιά μου, είμαι φίλος με τα παιδιά μου, εγώ με το παιδί μου, κολλητός, κολλητή, ίσως να μπερδεύουν τη φιλική διάθεση με τη φιλία. Εσύ λοιπόν όταν έρχονται γονείς και σου λένε ότι θέλουν να έχουν μια φιλική σχέση με το παιδί τους, τι τους προτείνεις? Όταν λέμε να είμαστε φίλοι όχι με τα παιδιά μας, μιλάμε για μοντέλα γονεϊκότητας, δηλαδή τι γονείς θέλουμε να είμαστε απλά. Υπάρχει λοιπόν, αν τα βάλουμε σε μεγάλες κατηγορίες που φυσικά έχουν χιλιάδες αποχρώσεις, ο αυταρχικός τρόπος να μεγαλώνεις το παιδί σου, δηλαδή η εξουσία που προκύπτει μόνο από το ρόλο σου. Λέγανε παλιά, θα μ' ακούσεις γιατί εγώ είμαι η μάνα σου. Και ο άλλος είναι αυτός που έχει περισσότερη δημοκρατία, που συζητάμε με τα παιδιά μας. Λοιπόν, ο κίνδυνος στην πρώτη περίπτωση είναι προφανής, έτσι. Κανένας άνθρωπος δεν ανθίζει, δεν μεγαλώνει, δεν αναπτύσσεται με βίαιο τρόπο, με αυταρχικό τρόπο. Ίσα-ίσα εκεί νιώθεις ότι συμπιέζεσαι, ότι δεν ακούγεσαι. Σιγά-σιγά μαθαίνεις να μην ακούς και εσύ ο ίδιος τη φωνή σου. Άρα να μην έχεις άποψη, άρα να μην έχεις ελευθερία, άρα να μην εξελίσσεσαι. Πάμε λοιπόν τώρα στον άλλο τρόπο που μοιάζει πιο ήπιος, πιο στρογγυλεμένος, πιο φιλικός προς το χρήστη. Όσο πάμε στη μικρή ηλικία του παιδιού. Συχνά οι γονείς που είναι πολύ φιλικοί, οι γονείς φίλοι, αν το βάλουμε σε εισαγωγικά, είναι αυτοί που θα δώσουν πολλές επιλογές στα παιδιά τους, να διαλέξουν τι θα φάνε, τι θα φορέσουν, πώς θέλουν να ζούνε, πού θα πάμε διακοπές. Όλα αυτά λοιπόν έχουν τον εξής κίνδυνο. Αναθέτουμε ουσιαστικά κάθε φορά που δίνουμε την επιλογή σε ένα μικρό παιδί, την ευθύνη που θα έχει η επιτυχία ή όχι της επιλογής. Δηλαδή, αν το παιδί επιλέξει τι θα φάμε, αν έρθει και ένας γονέας σε μια συγκρουσιακή σχέση, γιατί είναι η φιλική σχέση σε ένα ιδανικό περιβάλλον, που οι γονείς είναι αγαπημένοι, που όλα είναι ήπια, σε ένα μοντέλο που σπανίζει εξαιρετικά και που δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Όταν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα ζωντανοί, και δεν μιλάω για άκρα, σε πολύ έντονες συγκρουσιακές καταστάσεις, όταν το παιδί λοιπόν κληθεί να πάρει μια απόφαση και την παίρνει, και αυτή η απόφαση έρχεται σε σύγκρουση με την άποψη του ενός γονέα, το παιδί θα νιώσει τεράστιες τύψεις για τη δυσαρέσκεια, για τη σύγκρουση, για τα παράπονα. Άρα, του βάζουμε να κάνει πράγματα που προϋποθέτουν ευθύνη, για την οποία όμως δεν είναι έτοιμη. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού, λέμε μυστικά στα παιδιά μας. Εκεί ήθελα να πάμε. Όταν ένας γονιός γίνεται υπερβολικά εξομολογητικός με το παιδί του, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Στο πλαίσιο της φιλίας λοιπόν, λέμε τα μυστικά μας, λέμε τι μας απασχολεί, οπότε κάνουμε ολέθρια λάθη, και την εννοώ τη λέξη, ολέθρια για την ψυχολογία του παιδιού. Όταν ένα παιδί γίνεται κοινωνός των εμπειριών, των δυσάρεστων που έχω εγώ τόσο με τη σχέση με τον πατέρα ή τη μητέρα του, γιατί αυτά με καίνε, αυτά θα μοιραστώ με τη φίλη μου. Αν λοιπόν πιάσω το παιδί μου και το κάνω φίλο, θα αρχίσω από πολύ μικρό, τριών, τεσσάρων, να του λέω «Ο μπαμπάς έκανε αυτό, ο μπαμπάς έκανε το άλλο, ή κοίταξε η μάνα σου πώς το κάνει, πες τη μάνα σου αυτό». Πόπο. Οπότε το παιδί μπαίνει στη μέση. Πρέπει να διαλέξει το σωστό ή το λάθος με δεξιότητες που δεν έχει ακόμη αποκτήσει. Και στο κάτω-κάτω, ποτέ ένα παιδί δεν πρέπει να επιλέξει μεταξύ του μπαμπά και της μαμάς του. Φυσικά. Άρα η πολλή φιλία δείχνει και ελλείμματα στην προσωπικότητα των γονέων. Είτε δεν έχω φίλους και κάνω το παιδί μου. Είτε γιατί πιστεύω το παιδί μου δεν θα με προδώσει ποτέ, ενώ όλοι οι άλλοι άνθρωποι με προδίδουν. Και απορούμε μερικές φορές γιατί κάποιοι άνθρωποι που είχαν άλλες δυνατότητες στη ζωή τους έμειναν καθυλωμένοι σε στάδια, σε ηλικίες. Βλέπεις, λες, παιδί μου, τι ταλέντο είχε αυτό το παιδί. Γιατί δεν προχώρησε? Γιατί πολλές φορές τα παιδιά αναλαμβάνουν το ρόλο του φροντιστή των γονιών τους. Και άρα μια δυσκολεμένη μητέρα, μια μόνη μητέρα, ένας μόνος μπαμπάς, μια μόνη μαμά, κάνει το παιδί να θέλει να μείνει πίσω, στερώντας το πέταγμά του για να φροντίσει τη φωλιά να μην αδειάσει, γιατί η μαμά και ο μπαμπάς δεν θα μπορέσουν να τη διαχειριστούν. Αν μας λείπουν φίλοι, να τους αναζητήσουμε έξω από το σπίτι μας ή στην παρέα συνομιλίκων. Αν μας λείπουν φίλοι, να το αναζητήσουμε στην ψυχοθεραπεία μας. Το παιδί μας είναι αυτόνομο και δικαιούται να χαράξει τη δική του ζωή σε κάθε περίπτωση. Δεν μας χρωστάει τίποτα. Του χρωστάμε και δεν μας χρωστάει. Τα είπες όλα, Ράνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για μία ακόμα φορά. Εμείς είμαστε συνομήλικες, μπορούμε.